Εσείς είστε εδώ πέρα να ρωτήσετε. Μα είναι προσχηματική για λέει, η συζήτηση. Αυτή δεν έχει κανένα νόημα και στην πραγματικότητα θα νομιμοποιήσετε μια διαδικασία η οποία δεν είναι όπως λέω. Υπάρχουν, ξέρετε, υπάρχουν και τα άλλα κόμματα. Αναγκάζομαι πάλι να πω το αυτονόητο. Σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, ξέρετε, λειτουργούν και οι πλειοψηφίες. Η πλειοψηφία είναι αυτή η οποία παίρνει τις αποφάσεις και έχει και τις ανάλογες πολιτικές ευθύνες. Εγώ θα συμπλήρωνα και το ανάλογο πολιτικό κόστος. Και η μειοψηφία είναι αυτή η οποία ελέγχει. Από εκεί και πέρα το γιατί δεν συμμετέχουν σήμερα στην συζήτηση η οποία γίνεται είναι δικό τους θέμα. Μόνο να συμπληρώσω ότι από ό,τι φαίνεται και από την ειδησιογραφία το γνωρίζω κι εγώ, εδώ είναι και ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, διαφωνεί το Κομμουνιστικό Κόμμα με την πρόταση για δημοψήφισμα έτσι όπως την διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει άλλη πρόταση. Διαφωνεί η ΔΙΜΑΡ και δεν συμμετέχει στην διαδικασία των 120 υπογραφών, εφόσον σε αυτές πλέον με το γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν συμμετέχει για να αθρηστούν οι 120, συμπεριλαμβάνονται με τις υπογραφές των Χρυσαυγητών. Κάποια στιγμή λοιπόν η αντιπολίτευση θα πρέπει να διευκρινίσει τι ακριβώς θέλει. Και μία τελευταία κουβέντα. Βεβαίως το να ονειρεύεται κανείς δεν μπορεί να του το αποτρέψει και δεν μπορείς να του το απαγορεύσεις. Όταν όμως ονειρεύονται ή εν πάση περιπτώσει διατείνονται ότι θα κάνουν μία κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ και μία κυβέρνηση της αριστεράς, εδώ είναι παρούσα σήμερα στο πάνελ η αριστερά, να μας πει πώς αυτή η κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει όταν δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κάτι το οποίο είναι μάλλον απλό και μάλλον και σε αυτή την περίπτωση αυτονόητο. Το πώς δηλαδή μετράμε το 120. Για να μας πει ο κύριος Σκουλέτης, γιατί δεν πάτε κύριε Σκουλέτη σήμερα στη Βουλή? Νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι ορισμένα πράγματα τα οποία είναι παγκοίνως γνωστά. Ότι η χώρα έχει σύνταγμα, έχει κανονισμό της Βουλής, τα οποία προβλέπουν με πάρα πολύ σαφή τρόπο ότι όταν 120 βουλευτές για ένα κορυφαίο ζήτημα ζητήσουν την έκτακτη σύγκληση της Ολομέλειας σε ψηφισμένο νομοσχέδιο, τότε είναι υποχρεωμένη η Βουλή να συγκληθεί. Βεβαίως εδώ πέρα φαίνεται ότι τις διαδικασίες, τον κανονισμό της Βουλής, τη γνώμη του Πρόεδρου της Βουλής, το αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ως ένα κουστούμάκι που το ράβει στα μέτρα της. Η επιλογή να μην ακολουθηθούν αυτά που προβλέπονται από την δημοκρατική κοινοβουλευτική πρακτική συνιστούν σήμερα μια θεσμική αντιδημοκρατική εκτροπή, την οποία αντιχρώνεται ολοσχερώς η κυβέρνηση. Βεβαίως δεν μας ξαφνιάζει. Διότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τέσσερα του μνημονίου, ο αυταρχισμός και η υπονόμευση της δημοκρατίας περισσεύουν. Έχουμε πλεόνασμα τέτοιων πρακτικών. Το βλέπουμε καθημερινά στις μικρές ή μεγάλες διαδηλώσεις. Το βλέπουμε πώς αντιμετωπίζονται οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Το βλέπουμε πώς ερμηνεύεται κατά το δοκούν το Σύνταγμα. Το είδαμε με κραυγαλαίο τρόπο, με βροντερό τρόπο. Τώρα στην περίπτωση της μικρής κάτι, κύριε Σκουλέτη, μου επιτρέπετε. Έχουμε. Επειδή επιμένετε σε ένα διαδικαστικό 20... θέμα. Δεν είναι διαδικαστικό, διότι, είναι θέμα δημοκρατίας. Ακόμα και αν ανοίξει η Βουλή. Η δημοκρατία δεν είναι διαδικασία. 180 βουλευτές δεν μπορείτε να μαζέψετε για να πάτε σε δημοψήφισμα. Δεν το λέει όμως αυτό το Σύνταγμα. Το λέω, ξέρετε γιατί. Αν έστω νομοθέτησε εσείς και συνταγματολόγος, θα λέγατε λοιπόν ότι θα πρέπει εκ των προτέρων να υπάρχει ανάλογη πλειοψηφία. Ξέρουμε του πολιτικού ηγέτε εδώ ζούμε, κύριε Σκουλέτη, δεν είμαστε παλού. Άρα λοιπόν. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι το γεγονός ότι η κυβέρνηση φοβάται να κάνει αυτή την συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής είναι διότι επιλέγει την στημένη, την καθορισμένη σύνθεση του θερινού τμήματος της Βουλής. Ήδη για παράδειγμα, ο κύριος Παυλόπουλος είπε αντικαταστήστε με, ο οποίος είναι ένας έγκριτος συνταγματολόγος. Γνωρίζει ότι πάνω από 50 βουλευτές της κυβέρνησης, της κυβερνητικής πλειοψηφίας έχουν ενστάσεις μικρές και μεγάλες γι' αυτό το εθνικό έγκλημα για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ. Όλα αυτά τα πάει στην άκρη. Είναι μια κυβέρνηση η οποία είναι πολιτικά απομονωμένη. Ποιοι είναι οι 50 βουλευτές? Πολιτικά απομονωμένη. Μιλάτε για το πολιτικά κόμμα απομονωμένη πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα σας έλεγα προς για επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης, επικαλούμε και την πρόσφατη δημοσκόπηση της MRRB που σε αυτό το θέμα, αλλά και άλλες διαδικτυακές δημοσκοπήσεις, πατήστε όπου θέλετε αυτές τις μη έγκυρες, θα δείτε ότι συντριπτικά η ελληνική κοινωνία αποφαίνεται και λέει είμαστε κατά του κατακαιρματισμού, κατά του ακροατισμού της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού η οποία αποτελεί ένα εθνικό εργαλείο για τον σχεδιασμό ενεργειακής εθνικής πολιτικής. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Τελειώνω λέγοντας το εξής. Αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα. Δεν είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα και ενδιαφέροντος. Έτσι, από ούτως ή άλλως το τίμημα υποτίθεται θα πάει για επενδύσεις για την ίδια τη ΔΕΗ. Έτσι λέτε. Είναι ένα πολύ σοβαρό κοινωνικό ζήτημα
στο οποίο οφείλουν να συμμορφωθούν με βάση τις επιταγές του νομοθέτη και του συντάγματος. Πριν μιλήσετε, κυρία Βαζελέα, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα στο σημείο αυτό και να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε. Θα ήθελα όμως να γυρίσουμε στο θέμα.